Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν στις φλόγες τυλίχθηκε ένα συνεργείο σκαφών στην Κεραμωτή του Δήμου Νέστου. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς ανταλλακτικά ένα σκάφος καθώς και οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Στην επιχείρηση συνέδραμαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης, δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ξάνθης και μία υδροφόρα του Δήμου Νέστου. Η πυρκαγιά ήταν σε συνεργείο σκαφών αναψυχής και παράλληλα ο χώρος φιλοξενούσε και σκάφη, αλλά η φωτιά επικεντρώθηκε καθαρά στο κτίριο που γινόταν επισκευή σκαφών, περίπου στα 700 τετραγωνικά με υπόστεγο, όπου μέσα κάηκαν ανταλλακτικά ένα σκάφος προς επισκευή και όλο το κτίριο κατέρευσε. Και περιορίστηκε εκεί βέβαια μόνο η φωτιά, χωρίς να επεκταθεί εξωτερικά σε σκάφη ή κάποια αυτοκίνητα παρκαρισμένα που υπήρχαν. Η φωτιά εκδήλωσε γύρω στις 8 και 20. Ειδοποιήθηκε η περιοριστική. Μα όχι εκδηλώθηκε, ειδοποιήθηκε η περιοριστική. Αμέσως μετέβηκαν άμεσα δύο οχήματα της ΕΠΕΥ Χρυσούπολης και συνέδραμαν δύο οχήματα της Καβάλας, ένα της Ξάνθης και μια υδροφόρα του Δήμου. Η φωτιά κατασβέστη περίπου μετά από. Περιορίστηκε μετά από περίπου δύο ώρες. Η φωτιά, το κτίριο δεν μπορούσε να διασωθεί, ήδη όταν κατέφτασαν οι δυνάμεις μας και εγώ ήταν σχεδόν ολοσχερός. Με πολύ μεγάλη ένταση μάλιστα. Αυτά τα αίτια διερευνούνται από το ανακριτικό τμήμα της ΠΥΠΣΗ Χρυσούπολης. Έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά? Όχι, δεν έχουμε καμία ένδειξη.